Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες. Συζητάμε σήμερα το δεύτερο προϋπολογισμό μετά το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και τον πρώτο προϋπολογισμό μετά τα μνημόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, ξεκινώντας τον κύριο Συγγητή της Νέας Δημοκρατίας, αφού βρήκατε δημοσιονομικό κενό τον Ιούλιο που παραλάβατε, πώς νομοθετήσατε μείωση 200 εκατομμυρίων στον ΕΝΦΙΑ αμέσως μετά? Είναι ένα από τα ερωτήματα που σας τέθηκαν από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Σας θέσαν επίσης σωρία σημαντικών ερωτημάτων τόσο στο φορολογικό νομοσχέδιο όσο και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών για τον προϋπολογισμό. Ερωτήματα που χρήζουν απάντησης από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αποφεύγετε να απαντήσετε και να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις σας και ο πολιτικός σας λόγος εξαντλείται στη φράση «Εμάς εξέλεξε ο λαός, το πρόγραμμά μας ψήφισε». Κύριοι συνάδελφοι, σεβόμαστε τη λαϊκή βούληση. Μέχρι πότε όμως θα χρησιμοποιείτε το γεγονός αυτό σαν πολιτικό αντίλογο, απαξιώνοντας το κοινοβούλιο? Και εν τέλει, τι προσπαθείτε να μας πείτε με τη στάση σας? Ότι μια εκλεγμένη κυβέρνηση δεν πρέπει να λογοδοτεί για τίποτε και πουθενά? Ο προϋπολογισμός του 2020 πρέπει να εξεταστεί στη συγκεκριμένη περίοδο. Μια περίοδο που βρίσκει την ελληνική οικονομία να μεγενθύνεται. Να θυμίσω ότι η Ελστάτ μόλις την προηγούμενη Πέμπτη αναθεώρησε την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου του 2019 από 1,1% στα 1,4% και του δεύτερου τριμήνου από το 1,9% στο 2,8%. Το σημερινό κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, λοιπόν, διαμορφώθηκε από τον Αύγουστο του 2018, μετά το τέλος των προγραμμάτων και των ασφυκτικών περιορισμών που αυτά επέφεραν και αποτελεί κατόρθωμα των προσπαθειών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατορθώματα των δικών σας προσπαθειών τα προηγούμενα χρόνια δεν τα ξεχνάει κανείς. Με την πολιτική σας οξύνατε τις κοινωνικές ανισότητες, περικόψατε μισθούς και συντάξεις 2 και 3 φορές και τι καταφέρατε? Πλεονάσματα συμφωνημένα στο 4,5%, άδεια ταμεία και ρημαγμένο κοινωνικό κράτος. Συγκεκριμένα είχαμε συρρήκνωση του ΑΕΠ κατά 25%. Το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε σε κατάσταση φτώχειας ανήλθε στο 44,3% το 2013 και στο 48% το 2014. Η ανεργία έφτασε στο 26% το 2014. Οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 15%, ενώ οι μισθολογικές μειώσεις, αν αθροίσουμε και τα ποσοστά των οριζόντιων περικοπών στο δημόσιο, έφτασαν μέχρι και το 60%. Παραλάβατε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, γεμάτο ταμεία με 37 δισεκατομμύρια αποθεματικό, με βάσεις για κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική, με μειωμένη ανεργία, μειωμένα ποσοστά φτώχειας και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Εσείς οι ίδιοι, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που καταθέσατε, επιβεβαιώνατε με πανηγυρικό τρόπο την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της οικονομίας. Τώρα, μετά το τέλος των μνημονίων, προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά εφαρμόζοντας την ίδια ακριβώς πολιτική που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Προεκλογικά, υψώνατε τους τόνους για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης με τους 29 άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάσατε μάλλον ποιος νομοθέτησε την πλειοψηφία των φόρων. Η κυβέρνησή μας τους κληρονόμησε μαζί με τα άδεια σας ταμεία. Σήμερα μετά την εκλογή σας αλεμασάτε πάλι το ίδιο επιχείρημα. Μα κύριοι συνάδελφοι, τότε γιατί στον προϋπολογισμό σας συμπεριλαμβάνεται όλους αυτούς τους διαβόητους οικονομικούς φόρους? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε δημοσιονομικό χώρο και αποθεματικό. Γιατί λοιπόν δεν τους μειώνετε? Γιατί δεν μειώνετε το τέλος επιτιδεύματος, όπως προγραμματίζαμε εμείς
είναι ως ανάσα στους επαγγελματίες. Γιατί δεν μειώνεται την προκαταβολή φόρου μόνιμα και σταθερά. Γιατί μειώνεται την εισφορά αλληλεγγύης, όπως είχαμε εξαγγείλει εμείς δίνοντας ανάσα στην κοινωνική πλειοψηφία. Οι δικές σας κυβερνήσεις ήταν αυτές που εισήγαγαν μέτρα ύψους περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και είναι η δική σας κυβέρνηση σήμερα που τα ωφέλη της ανάκαμψης οικονομίας δεν ενδιαφέρεται να τα κατευθύνει στην κοινωνική πλειοψηφία. Δεν είναι τυχαίο που από τους 29 φόρους διατηρείται ανέπαφος στους 28 και επιλέγεται τη μείωση μόνο σε έναν, αυτός η φορολόγηση των νομικών προσώπων. Ας δούμε λίγο το κόστος αυτού του μέτρου. Η μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28 στο 24 στοιχίζει στο δημόσιο 541 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η μείωση της φορολογίας των διαναμόμενων κερδών από το 10% στο 5% κοστολογείται στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Για να το πούμε πιο απλά, παρέχεται ελαφρύνσεις ύψους 616 εκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις με πρόσχημα την ανάπτυξη. Για το 60% των επιχειρήσεων όμως που δεν εμφανίζουν κέρδη δεν υπάρχει κανένα απολύτως όφελος. Σχεδόν το 80% του ωφέλους από τη μείωση του συντελεστή θα το καρποθούν περίπου 6.000 επιχειρήσεις με κάποιες από αυτές να έχουν ετήσιο κέρδος πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τρόπος επομένως που δίνονται τα χρήματα δεν το λες και αναπτυξιακό. Προϋπολογίζεται μέτρα επέκτασης ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το φορολογικό σας νομοσχέδιο βρίθη φοροαπαλλαγών για τους λίγους. Ποιος λοιπόν θα επομιστεί το κόστος? Σας το είπαμε και κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αγροτών είναι η μεγάλη χαμένη. Ας μιλήσουμε κάποια στιγμή με καθαρά λόγια. Το πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα του δημοσιονομικού χώρου μετά το τέλος των μνημονίων, καθώς και το είδος της χώρας που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε μετά από μια σκληρή δεκαετή περιπέτεια, είναι μόνο πολιτική επιλογή. Και η πολιτική σας επιλογή, κύριοι συνάδελφοι, προκύπτει καθαρά από τον προϋπολογισμό που μας παρουσιάσατε. Η Ελλάδα του αύριο, όπως την ονομάζετε στα νομοσχέδιά σας και όπως την οραματίζεστε, είναι μια χώρα φορολογικός παράδεισος για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεγαλοκεφαλαιούχους και τους επενδυτές ακινήτων. Αφιλόξενη όμως για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, αφού η οικονομική ανάκαμψη της χώρας φαίνεται πως δεν προορίζεται για εκείνη. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι βλέπουμε στον προϋπολογισμό σας? Υπενθυμίζω, στη σημερινή συγκυρία, με καθαρό δημοσιονομικό χώρο και μετά το τέλος των μνημονίων. Το πιο επιθετικό ετήσιο πλάνο αποκρατικοποιήσεων δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ. Πλάνο που επιβεβαίωσε άλλωστε και ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Νέα Υόρκη, αναφέροντας ότι η όρεξη της κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις και πωλήσεις είναι τεράστια και κάθε μήνας που περνάει γίνεται μεγαλύτερη. Εντοπίζουμε υπέρμετρη μείωση της κατηγορίας αγορές αγαθών και υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αγορές φαρμάκων και εμβολίων, οι αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές και παιδευτικών ιδρυμάτων, ακόμη και οι αγορές καυσίμων θέρμανσης. Εντοπίζουμε ότι προϋπολογίζονται τεράστια ποσά σχεδόν σε κάθε Υπουργείο σε μια νέα κατηγορία με τίτλο «Επιτελικός συντονισμός». Δεν επεξηγείται τι είδους κατηγορία είναι αυτή, πού κατευθύνονται αυτά τα ποσά και για ποιους λόγους. Θυμίζω ότι έχετε ήδη επιβαρύνει κατά 40 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό με το επιτελικό σας κράτος. Δεν εντοπίζουμε την έκπτωση πουθενά του αγροτικού πετρελαίου. Δεν εντοπίζουμε κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης. Δεν εντοπίζουμε το ποσό που θα διατεθεί τελικά, αν διατεθεί,
για τις άγονες γραμμές και το μεταφορικό ισοδύναμο. Ο κύριος Πλακιωτάκης είχε δεσμευθεί για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης των άγονων γραμμών στα 140 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στον προϋπολογισμό σας εγκρίνεται ποσό 136 εκατομμυρίων ευρώ για τις άγονες γραμμές. Δεν φαίνεται όμως πουθενά κωδικός για τη δεύτερη χρονιά καθολικής εφαρμογής του μεταφορικού ισοδυνάμου που θα αντιστοιχούσε σε 157 εκατομμύρια. Δεν επεξηγείται επομένως αν θα καταργηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο ή θα δοθούν λιγότερα χρήματα για τις άγονες γραμμές. Εντοπίζουμε ένα νέο κωδικό στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την επωνυμία «Διαχείριση προσφυγικών ροών», ύψος 2,6 εκατομμύρια. Δεν επεξηγείται τι πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με αυτό το ποσό και με ποιες διαδικασίες. Εντοπίζουμε μείωση των δαπανών για την πρόνοια, 61 εκατομμύρια λιγότερο. Εντοπίζουμε μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ, 475 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο. Πράγμα που επιβεβαιώνει τη θέση σας για υποβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν εντοπίζουμε καμιά μέρημνα για κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική. Περαιτέρω, με διάφορες αλχημίες, προχωράτε σε γεκαλυμμένες περικοπές. Ενδεικτικά, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάσσεται αμετάβλητο το ποσό των 62 εκατομμυρίων ευρώ για την επιδότηση των δωρεάν μετακινήσεων, αλλά στην αιτιολογική διαβάζουμε ότι θα εξορθολογήσετε την πολιτική που διέπει τη δωρεάν μετακίνηση, εξοικονομώντας έτσι 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι περιλαμβάνει αυτός ο εξορθολογισμός της δωρεάν μετακίνησης? Περιορισμό των δικαιούχων ίσως? Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας δεν γίνεται καμιά αναφορά στις πιστώσεις για την υλοποίηση των δρομολογημένων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 5.250 προσλήψεων στη γενική εκπαίδευση για το 2020, ενώ διαφαίνεται και μείωση ζωτικών πιστώσεων για τη χρηματοδότηση και λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπονται σημαντικότατες αυξήσεις σε εργαζόμενους, προσέξτε όμως, σε γραφεία Υπουργού, αναπληρωτών Υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων. Σημαντικότατες αυξήσεις στις ίδιες κατηγορίες εργαζόμενων προβλέπονται και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης, συγκεκριμένα το συνολικό κόστος που προϋπολογίζεται είναι υπερτριπλάσιο του κόστος όλων των υπηρεσιών και των μονάδων που υπάγονταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού το 2019. 9.485.000 το 2019, 30.271.000 σήμερα. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας δεν εντοπίζουμε καμιά πίστοση για την υλοποίηση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσληψη 2.500 γιατρών και λοιπού προσωπικού υγείας. Από τη μια πλευρά, λοιπόν, δεν προβλέπεται καμία ελάφρυνση για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν λαμβάνεται μέρημνα για το κοινωνικό κράτος, την παιδεία και την υγεία, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων μέσω περικοπών δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα. Από την άλλη, τα διαθέσιμα χρήματα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τα κατευθύνεται σε φοροαπαλλαγές μεγάλων επιχειρήσεων, μεγαλομετόχων, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά μοιράζεται και στους απασχολούμενους σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών στη στελέχωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Επιδοτείται εν ολίγης με δημόσια χρήματα όλα τα μικρά επιτελικά κράτη που οι ίδιοι δημιουργήσατε. Το μόνο μέτρο που εντάσσεται στον προϋπολογισμό και έχει κοινωνική απήχηση είναι αυτό της παροχής επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται. Μέχρι και αυτό όμως το φέρνετε κουτσουρεμένο, αφού τα χρήματα που διαθέτεται
τα 123 εκατομμύρια δηλαδή, επαρκούν για να καλύψουν μόλις το 71% των οικογενειών. Κύριοι συνάδελφοι, με το φορολογικό σας νομοσχέδιο και τον προϋπολογισμό που καταθέσατε, παίρνετε πίσω μία προς μία τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Μιλήσατε για στήριξη των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων και η μόνη στήριξη που προσφέρατε είναι στους λίγους και εκλεκτούς μέσω αλλεπάλληλων φοροελαφρύνσεων. Τις ελαφρύνσεις αυτές θα κληθούν έμεσα να καλύψουν τα φυσικά πρόσωπα. Γεγονός βέβαια που επιβεβαιώνεται στον προϋπολογισμό σας, αφού τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμάται ότι θα σημειώσουν αύξηση το 2020 σε σχέση με το 2019 επιπλέον 323 εκατομμύρια. Ενώ αντίθετα τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 446 εκατομμύρια. Φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων με παράλληλη αύξηση των εσόδων από τη φορολογία τους μοιάζει σχήμα οξύμορο. Η μεγάλη χαμένη λοιπόν από τον προϋπολογισμό σας είναι η μεσαία επιχείρηση, είναι τα μεσαία εισοδήματα, είναι η μεσαία περιουσία. Μιλήσατε για διαφάνεια και εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης και των δαπανών της και διορίζετε δικούς σας ανθρώπους χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενώ πρημοδοτείτε όσους εργάζονται για σας στα γραφεία υπουργών και υφυπουργών με 30 εκατομμύρια στοιχίζει το ελληνικό δημόσιο, μόνο η προεδρία της κυβέρνησης. Εγκαταλείψατε τη ρητορική σας για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Να σημειώσουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επιπλέον θετικά μέτρα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για μόνιμες φοροελαφρύνσεις ή κοινωνικές παροχές αν η Νέα Δημοκρατία προχωρούσε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων από 3,5 σε 2,5 με βάση και το ειδικό αποθεματικό που σας κληροδοτήσαμε στα 37 δισεκατομμύρια. Εγκαταλείψατε τη δέσμευσή σας για μείωση του ένφια στο 30% και δεν την προϋπολογίζετε καν για το 2020. Με την φετινή πολυδιαφημισμένη μείωση του ένφια από τα 200 εκατομμύρια του μέτρου, συνολικά τα 100 εκατομμύρια τα κατευθύνετε στο πιο πλούσιο 3,5% των πολιτών, ενώ παίρνετε πίσω και το μέρος της ωφέλειας του 2019, καθώς θα αυξηθούν οι αξίες των ακινήτων κατά 142 εκατομμύρια ευρώ, με την ενσωμάτωση στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού νέων περιοχών. Εγκαταλείψατε και τη ρητορική σας για ανάπτυξη στο 4%, περιοριστήκατε στο 2,8%. Χρησιμοποιώντας δημιουργική λογιστική για να βγουν τα νούμερα και για να γεφυρώσετε τις προεκλογικές υπερπροσδοκίες σας με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Αν αφήσουμε στην άκρη για λίγο το γεγονός ότι οι προβλέψεις σας είναι υπεραισιόδοξες και δεν τις συμμερίζονται οι διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωζώνη, θα δούμε ότι στην ουσία εγκαταλείψατε και τη δέσμευσή σας για αύξηση του κατώτατου μισθού στο διπλάσιο της ανάπτυξης. Αφού λοιπόν προβλέπετε μεγέθυνση το 2,8% κύριε της κυβέρνησης, γιατί δεν εντοπίζουμε πουθενά την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6%. Δυστυχώς, στον προϋπολογισμό σας δεν αναφέρετε τίποτα για τη συγκεκριμένη δέσμευση, ούτε βέβαια στο δημόσιο λόγο σας. Κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος δικός σας προϋπολογισμός μετά το τέλος των μνημονίων είναι βαθιά ιδεολειπτικός και νεοφιλελεύθερος. Θεωρείτε ότι αν μειωθούν οι φόροι στα υψηλά κλιμάκια, εντατικοποιηθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας και μειωθεί το εργατικό κόστος, η ανάπτυξη θα μεγαλώσει την πίτα και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που ίσως νοφελήσουν τα μεσαία και κατώτερα στρώματα. Αυτή η συνταγή όμως απέτυχε παταγωδώς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική είναι η δίκαιη
και η ισοκατανεμημένη ανάπτυξη. Η άμβληση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας με προστασία των μισθών, προστασία του περιβάλλοντος, με κοινωνικό κράτος, με αναλογική φορολόγηση. Επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προωθήθηκαν παρεμβάσεις που διευκόλυναν τον ελεγκτικό μηχανισμό, ενίσχυσαν τη σταθερή αποστόληση, μειώντας την ενεργία στο 16%, τονώνοντας παράλληλα και την ιδιωτική κατανάλωση, όπως άλλωστε συνομολογείτε κι εσείς στον προϋπολογισμό σας. Επίσης, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, στην έρευνα και την ανάπτυξη, έφτασαν το 2017 το 1,13 του ΑΕΠ, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2011 αποτελούσαν το 0,67% του ΑΕΠ, 1,3 δισεκατομμύρια, και το 2014 αποτελούσαν το 0,83% του ΑΕΠ, 1,4 δισεκατομμύρια. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με την ενοχή σας. Ευχαριστώ. Όχι, δυστυχώς, άλλη ενοχή, στο σημερινό σας προϋπολογισμό διαφαίνεται περικοπή των δημοσίων επενδύσεων στην έρευνα. Απλώσαμε ένα δίχτυ ασφαλείας στους πιο ευάλωτους με πρόβλεψη για κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Επίδομα στέγασης, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%, κατάργηση του δικού σας υποκατώτατου μισθού για τις νέες και τους νέους και κάλυψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας στο ΕΣΥ. Απέναντι στις επιδιώξεις και τις πιέσεις για τη δημιουργία πιστοληπτικής γραμμής στήριξης, παραδώσαμε ένα λογαριασμό ασφαλείας για την ελληνική οικονομία ύψος 37 δισεκατομμυρίων. Με λίγα λόγια, η στρατηγική μας αποσκοπούσε στη σταθεροποίηση της παραπέουσας οικονομίας προς όφελος της κοινωνίας, σαν όπλο δηλαδή για τη μείωση των ανισοτήτων και όχι μια ευκαιρία παροχών στους λίγους εις βάρος των πολλών. Καταψηφίσουμε βεβαίως τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ.